Την τον λύπσανον σου αγιαν λαρνακα αρωματίζουσαν ζωή στα σχάριτας όσκιβο τον θεοφόρε. Εξ αυτής δρεπόμεθα χαρινθίαν και ελεό. Μάξι με πανέ, της σοφίας ο τρόφιμος. Διόμοι διαλύπης πρεσβεύων θείας τυχήν ημάς ευκλίας. τη 13η του μηνός Αυγούστου, η μετάθεση του Τιμίου Λιψάνου του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, κορονά του Μάρτυρος, Σερίδου, Δωροθέου, Δοσιθέου των Οσίων, Ευδοκία της Βασιλίσης, Σεργίου και Στεφάνου των Οσίων, Ειρήνη της Βασιλίσης, της μετονομαστήσης ξένης μοναχής. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ήταν φιλόσοφος και περηφανέστατος θεολόγος της Εκκλησίας. Καταγόταν από την Λαζική, ορεινή χώρα της Μικράς Ασίας, κοντά στον Εύξηνο Πόντο και εκεί εκοιμήθη ως εξόριστος το έτος 662, διότι ήλεγξε την αίρεση του μονοθελητισμού, στην οποία είχαν περιπέσει όλοι οι πατριάρχες και όλοι οι επίσκοποι, αλλά και όλος ο κλήρος. Και ο μόνος που είχε μείνει όρθιος ήταν ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής με τους δύο μαθητές του. Επειδή όμως τα λόγια του Αγίου Μαξίμου δεν συνέφεραν το ιερατείο, γι' αυτό λοιπόν τον εξόρισαν και εκοιμήθη στην εξορία. Τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στην Χρυσούπολη της Κωνσταντινούπόλεως και συγκεκριμένα στην Μονή της Θεοτόκου, της οποία είχε διατελέσει και ηγούμενος. Η ανακομιδή αυτή πραγματοποιήθηκε μετά από την έκτη Οικουμενική Σύνοδο που συγκροτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 681 εναντίον των μονοθελητών. Η Αγία Ευδοκία η Βασίλισσα ήταν κόρη του Αθηναίου φιλοσόφου Λεοντίου και γεννήθηκε το έτος 401 μετά Χριστόν. Σπούδασε με τον καλύτερο τρόπο την γραμματική, τη ρητορική και την φιλοσοφία. Όταν πέθανε ο Λεόντιος, άφησε όλη την περιουσία τους στους γιου του και σε αυτήν άφησε μόνο εκατό χρυσά νομίσματα. Όταν λοιπόν ήλθε στην Κωνσταντινούπολη για να διεκδικήσει τα κληρονομικά της δικαιώματα, παντρεύτηκε τον Θεοδόσιο τον Δεύτερο, μέσω της αδελφής του Πουλχερίας, η οποία είχε ενθουσιαστεί από τα σπάνια χαρίσματα της Αθηναίας κόρης. Εκεί βαπτίστηκε χριστιανή και έλαβε το όνομα Ευδοκία από Αθηναίδα που την έλεγαν πρώτα. Η Ευδοκία από την φύση της γυναίκα Σεμνή δεν ανακατεύτηκε καθόλου με τις βασιλικές υποθέσεις. Την ήλκησε περισσότερο η αλήθεια του Χριστού, γι' αυτό και επεδίωξε να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους. Όταν ο σκοπός της πραγματοποιήθηκε, αισθάνθηκε την ψυχή της να φτερουγίζει στον θρόνο του Θεού. Η επιστροφή της όμως στην βασιλεύουσα της επιφύλασε εκπλήξεις. Οι σχέσεις της με τον Θεοδόσιο ψυχράνθηκαν λόγω συκοφαντιών. Γι' αυτό λοιπόν με την άδειά του επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ όπου ίδρυσε πολλά μοναστήρια και με προσευχή, μελέτη και εν πάση ευσεβία και σεμνότητη τελείωσε οσιακά την επίγεια ζωή της. Η όση και δωσή ο υποτακτικός του. Ο όσιος Δωρόθεος ήταν ασκητής στην κοινοβιακή μονή του Αβά Σέριδου κοντά στην Γάζα της Παλαιστίνης. Μετά από την κίνηση του Αβά Ιωάννου του προφήτου έφυγε από εκεί και ίδρυσε δική του μονή, όπου έζησε ασκητικά και εκοιμήθη ειρηνικά ο Δεόσιο Δοσίθεος ήταν υποτακτικός του αβάδωρο Θεού. Ανεδείχθηκε αυτός στην ασκητική πάλη και αφού έζησε κατά το παράδειγμα του γέροντά του, εκοιμήθηκε αυτός ειρηνικά. Η βασίλισσα Ειρήνη που μετονομάστηκε Ξένη, ως μοναχή και κτητόρισσα της Ιεράς Μονής του Παντοκράτορος. Καταγόταν από βασιλική γενεά της Δήσεως, και εδώ σύζυγος στον Ιωάννη Κομνηνό, τον ιό του Αλεξίου του Κομνηνού. Απέκτησαν οχτώ παιδιά και τα ανέθρεψε χριστιανικά. Ζούσε με προσευχή, ελεημοσύνες, σε χείρες, ορφανά και μοναστήρια, με πραότητα και ασκητική λιτότητα. Εκτός από την μονή του Παντοκράτορα, έχτισε ξενώνες και γυροκομεία. Με δάκρυα παρακαλούσε τον σύζυγό της να τις υποσχεθεί ότι θα προσφέρει τα απαραίτητα έσοδα στην Μονή, ώστε να είναι η πρώτη της Κωνσταντινούπολεως και στην Μονή αυτή ετάφησαν και οι δύο.